Η γυναίκα έχει περάσει σοκ γι' αυτό. Θέλετε τη βοήθεια, νερό, να σου δώσω νερό. Καταραίει την ώρα που περιγράφει την προσπάθειά της να σωθεί. Κολυμπούσε επί 5 ώρες στη θάλασσα. Μπήκαμε μέσα στη θάλασσα, εδώ. Οι φλόγες ερχόντουσαν έτσι από πάνω μας. Από καΐδια στο σώμα που βουτάγαμε. Είχα αφήσει την αδερφή μου, λέω, κρατήσει τον βράχο. Βγάλετε λίγο τα γυαλιά σας, βλέπω. Εγώ ξαφνικά ναι. Με πήρε το κύμα, έφευγε προς τα μέσα, έβια. Έβια το κύμα. Πόσες ώρες στη θάλασσα? 5 ώρες. 5 ώρες. 5 ώρες. Ήρθε το πρώτο ελευτικό, με πήρε. Με πήρε μαζί με άλλους. Προχωράγαμε όλοι μαζί προς τα πίσω, όπου υπήρχε καπνός. Λέμε, πρέπει, γιατί συνυχτώνει, πρέπει να πάμε πίσω. Υπολογίσαμε με το φεγγάρι, με τον ήλιο, ό,τι βλέπαμε. Είδαμε ξαφνικά τα φώτα της Ραφίνας. Με το που μπήκαμε μέσα στη Ραφίνα, δεν μπορούσε να μας βγάλει το κύμα. Ήταν αδύνατο. Αρχίσαμε όλοι μαζί να φωνάζουμε βοήθεια, βοήθεια. Με το που μας ανέβασε πάνω το ελευτικό, λέω στο καπετάνιο, υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι και είναι προσέβεια. Εκεί τους πήγαινε το κύμα, τους περισσότερους. Ειδοποιήστε το λιμενικό, δεν έχει εμφανιστεί κανένα. Πολλά άτομα. Πολλά, πάρα πολλά. 200, 300, πόσα. Δεν ξέρω, ήταν πολλά τα κύματα, με καβάλαγαν. Και βροχή μαζί, μέσα στο βάθος. Το μόνο που βλέπαμε παπούτσια, παιδικά, να επιπλέουν. Πολλά. Όποιος έβγαζε τα ρούχα του για να ή στα παιδιά του για να μην έχουν βάρος. Δεν μπορούσε να βοηθήσει ο ένας τον άλλο που είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Υπήρχε και η απόσταση. Όλοι φωνάζαμε βοήθεια, αλλά δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Δεν ξέρουμε αν πνιγότανε. Είχα κάποια στιγμή έναν μπροστά μου. Μιλάγατε με τα παιδιά. Εμφανίστηκε. Πόσα άτομα ήσασταν όταν βγήκατε? Βγήκε και μία. Βγάλανε και μία πεθαμένη, άλλη μία που βγάλανε και επίσης πεθαμένη γυναίκα. Δεν μέτρησα άτομα. Η αδερφή μου την είχα αφήσει εδώ, δεν ξέραμε πώς θα βρεθούμε, είχαμε χαθεί.